Και θέλω να μας εξηγήσετε, κύριε Κουρμούλη, για ποιο λόγο επιμένετε να λέτε ότι δεν προστατεύεται η λαϊκή κατοικία με το ποσό έως 130.000 ευρώ. Ναι. Κοιτάξτε, το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε, κατά τη γνώμη μας, είναι αν με αυτές τις ρυθμίσεις που κάνει η κυβέρνηση, που προωθεί η κυβέρνηση τώρα, τι πάει να λύσει. Πάει να λύσει δηλαδή την προστασία της κατοικίας ενός κόσμου ο οποίος αποδεδειγμένα δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει ούτε το ελάχιστο από το εισόδημά του, ό,τι του έχει απομείνει δηλαδή σήμερα, για να μπορέσει να αποπληρώσει ένα κόκκινο δάνειο, ή πάει να λύσει αυτό που ομολογείται κοινά, ότι πρέπει να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των τραπεζών με τα κόκκινα δάνεια, προκειμένου κάποια στιγμή να μπορέσουν μέσα από την εξυγίανσή τους να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, όπως λένε, δηλαδή τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν μπορούν να συμβούν και τα δύο. Όχι, δεν μπορούν να συμβούν και τα δύο. Η γνώμη μας είναι ότι η κυβέρνηση αυτό που πάει να λύσει είναι το δεύτερο. Κοιτάξτε να δείτε, τα νούμερα λένε την αλήθεια από μόνα τους. Δηλαδή υπάρχει ο στόχος που λέει ότι από το 19 μέχρι το 21, δηλαδή σε αυτή την τριετία 19-20-21, τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών πρέπει να μειωθούν κατά 35 δις ευρώ. Και την ίδια στιγμή οι πληστηριασμοί, οι οποίοι είναι προδιαγεγραμμένοι να γίνουν, να αγγίσουν τις 130.000 μέσα στην τριετία θρηστικά. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτά τα νούμερα δεν χωράει η προστασία της λαϊκής κατοικίας. Αντίθετα, αυτό που γίνεται είναι να χαλαρώνει ακόμα περισσότερο αυτό το όποιο προστατευτικό πλαίσιο, αυτή η υποτυπώδη προστασία που υπήρχε μέχρι σήμερα για τη λαϊκή κατοικία. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό που θα γίνει τελικά είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν έχει να πληρώσει αντικειμενικά σήμερα. Θα τον πιάσει η κυβέρνηση και οι τράπεζες από το μανίκι και θα τον πάνε στον κισέ της τράπεζας για μια ρύθμιση που θα του στερήσει ακόμα περισσότερα από το μηνιαίο εισόδημά του. Και βέβαια, ένας κόσμος ο οποίος το 9 μήνο ή στο χρόνο δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στην οποιαδήποτε ρύθμιση του γίνει, αναγκαστικά κάποια στιγμή θα μπει σε μια διαδικασία να δει το σπίτι του να χάνεται μέσα από ένα πληστηριασμό. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, λέμε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης δεν είναι να προστατέψει τους δανειολήπτες, γιατί αν ήθελε να προστατέψει τους δανειολήπτες, θα έκανε δεχτή την πρόταση νόμου που είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα και μάλιστα δύο ή και τρεις φορές, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, για τα κόκκινα δάνεια, η οποία προβλέπει ρυθμίσεις για πραγματική προστασία των δανειολήπτων. Κύριε Κουρμούλη, μήπως βρίσκεστε εκτός του ανοίγματος στο πλαίσιο της λεγόμενης κέντρο-αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας και της αναμόχλευσης όλων των σχέσεων το τελευταίο διάστημα και δεν παρακολουθείτε τις εξελίξεις στο ΚΚΕ? Καλά, αυτονόητα βρισκόμαστε εκτός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Κοιτάξτε, αν είναι εκλογές, ανεξάρτητα αν θα γίνουν τον Μάιο ή αν θα φτάσουμε μέχρι τον Οκτώβρη, νομίζω ότι δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά όλη αυτή τη περίοδου, η οποία είναι προεκλογική εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, λέτε, συγγνώμη για να το καταλάβω, σκοπίμως έχετε τεθεί εκτός αυτής της συζήτησης? Μα είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο, δεν το συζητάμε. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η περίοδος που εκ των πραγμάτων είναι προεκλογική, δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η αγωνία, η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να πασοκοποιηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται από τη μια μεριά, διαμορφώνοντας όλων αυτών των κατεφημισμών προοδευτικό πόλο. Και το άλλο χαρακτηριστικό της περίοδου είναι αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία να πείσει ότι έχει εναλλακτική πρόταση, την ίδια ώρα που αισθάνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά της κλέβει την μπουκιά από το στόμα, εφαρμόζοντας το δικό της πρόγραμμα, τη δικιά της πολιτική. Νομίζουμε ότι αυτά είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της περίοδου. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κατοχυρωθεί ως η κυρίαρχη δύναμη της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα, ασκώντας μια πίεση κυρίως προς το κοινάλ, για να μπορέσει και εκλογικά να το συρρυκνώσει παραπέρα. Διαμορφώνει προοδευτικές συμμαχίες ή λέει ότι θέλει να διαμορφώσει προοδευτικές συμμαχίες στην Ευρώπη με πολιτικούς κόμματα τα οποία εκ των πραγμάτων ασκούν την πιο άγρια αντιλαϊκή πολιτική, είτε μιλάμε για τη Γαλλία, είτε μιλάμε για το S5 στη Γερμανία που συγκυβερνάει με το κόμμα της Μέρκελ κτλ. Και στην Ελλάδα πρέπει να θυμόμαστε βέβαια ότι σε αυτό το αντιακροδεξιό μέτωπο το οποίο προπαγανδίζει, 4 χρόνια συγκυβερνούσε με τον ακροδεξιό, τον εθνικιστή Καμένο, ο οποίος πριν από λίγες μέρες μας είπε ότι πρέπει να πάμε να πάρουμε τη Βόρεια Μακεδονία και σε 20 λεπτά να φτάσουμε στη Σερβία. Άρα λοιπόν, αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι επειδή ακριβώς η ταύτιση των δύο κομμάτων στη στρατηγική, στην πολιτική τους, στα κύρια, στα βασικά, είναι τόσο κραυγαλαία, προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την ταύτισή τους μέσα από κάλπικες, πλαστές, διαχωριστικές γραμμές. Αυτό είναι που ζούμε τώρα. Αυτό είναι το δίπολο πρόοδο-συντήρηση, το οποίο βάζει το ψευτοδίλημα αυτό που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η απάντηση δική μας είναι ότι ο μοναδικός πόλος ελπίδας, προοπτικής που μπορεί να ακουμπήσει ο λαός απέναντι σε αυτό το κάλπικο δίπολο είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Οπότε, όποτε και αν γίνουν εκλογές, με δεδομένο πάντως ότι έχουμε εκλογές το Μάη
τοπικές και ευρωεκλογές. Όσο πιο δυνατό το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατός ο λαός. Κύριε Κουρμούλη, πρωτοβουλία από το κόμμα σας για μια σειρά θεμάτων. Στο επίπεδο των πρωτογενών πλεονασμάτων θα λάβετε κάποια πρωτοβουλία? Θα συνταχθείτε με κάποια εκπεφρασμένη πρωτοβουλία, για παράδειγμα αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κοιτάξτε, τα δεδομένα λένε ότι μέχρι το 2060, μέχρι την αποπληρωμή δηλαδή των δανείων που έχει πάρει η Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς εποπτείας. Και επίσης λένε τα δεδομένα ότι μέχρι το 2022 βρισκόμαστε σε καθεστώς αυξημένης εποπτείας. Το τι σημαίνει αυτό, μια πρώτη γεύση πήραμε αυτές τις μέρες με την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης και τα 16 προαπαιτούμενα, οι εκκρεμότητες όπως λένε, της κυβέρνησης, οι οποίες τι περιλαμβάνουν? Περιλαμβάνουν ιδιωτικοποίησεις, περιλαμβάνουν μέτρα ενίσχυση του κεφαλαίου και βέβαια. Στελέχωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ναι, προφανώς για να γίνει πιο αποδοτική στην ίσπραξη των φόρων από το λαό κτλ. Ναι. Στη φορολογιστία δηλαδή, στην πραγματικότητα. Και βέβαια είναι χαρακτηριστικός και ο προϋπολογισμός του 2019, ο οποίος είναι ένας ληστρικός, ταξικός προϋπολογισμός σε βάρος του λαού. Είναι πράγματα δηλαδή δοκιμασμένα. Από αυτή την άποψη, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχει σε τίποτα να ελπίζει ο λαός από αυτή την αντιπαράθεση για το αν πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι στο 3,5%, αν θα είναι στο 3,2% ή αν θα πάει στο 3%. Το ζήτημα είναι ότι όσο και αν είναι το πρωτογενές πλεόνασμα, αυτός που θα το πληρώσει θα είναι ο λαός, μόνο αυτά τα μέτρα τα οποία περιγράφονται και πιο, περιγράψαμε και πιο πάνω. Νομίζουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα, μάλλον να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι στην πραγματικότητα αυτό έρχεται να αξιολογήσει και η Moody's, έτσι, η τελευταία απόφασή της. Δηλαδή τι έρχεται να αξιολογήσει? Έρχεται να αξιολογήσει θετικά το έργο της κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια, με όλα αυτά τα μέτρα που πήρε σε βάρος του λαού, και βέβαια να αξιολογήσει θετικά και αυτή την εκφρασμένη πρόθεσή της με μεγαλύτερη ακόμα αποφασιστικότητα τα επόμενα χρόνια, να συνεχίσει, αρνητική, διπλή, να συνεχίσει την ίδια αναβάθμιση, να συνεχίσει ακριβώς την ίδια, αναλόγως από ποια σκοπιά το βλέπετε. Αν το βλέπετε από τη σκοπιά του λαού, πείτε μου εσείς ένα θετικό στοιχείο που έχει η αξιολόγηση θετική της Moody's. Ή αν θέλετε, πέστε μου τα προηγούμενα χρόνια οι θετικές αξιολογήσεις που έχει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, μετά τις υποβιβάσεις των προηγούμενων χρόνων, την περίοδο της κρίσης στην πραγματικότητα, πείτε μου ένα θετικό που είδε ο λαός. Μάλιστα. Λέμε από ποια μεριά το βλέπεις. Λέω λοιπόν ότι η αξιολόγηση της Moody's είναι ένα πουσάρισμα, αν θέλετε, στην κυβέρνηση να συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα, και βέβαια, επιτρέψτε μου από και αυτό, είναι και μια αναγνώριση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει αυτή η πολιτική, γιατί ακριβώς η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται στις βασικές της κατευθύνσεις, στον πυρήνα αυτής της πολιτικής. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρμούλη.